σύντομη ενημέρωση για ορισμένα ζητήματα που θα ρίξουμε και πρέπει να προσφυλάσουμε. Θα ξεκινήσω βέβαια από την συνάντηση και παραταξία που έγινε χθες στην Αθήνα μετά από ραντεβού που κλείστηκε στην κυρία Αρχιτολόγη, κυρία Χρυστοφυλοπούλου. Είμαστε παρόντες οι τρεις βουλευτές, ο κύριος Κόρτης, ο κύριος Γιμών, ο κύριος Σιβηρίδης. Αρχηγή των παρατάξεων του Δημοτικού Συμβουλίου και επίσης από τη Μαρίνα ήταν ο κύριος Γιάννης Παπαδόπουλος. Θέσαμε τα ζητήματα στην κυρία Φουρού, η οποία ήταν με δύο συμβούλους της, ξεκινώντας από το θέμα του Γιάννη Παπαδόπουλου. Της κάναμε γνωστή βεβαίως και πάλι εκεί, την γνωρίζει βέβαια την απόψη του Δημοτικού Συμβουλίου την ομόφωνη. Στην αρχή επέμενε ότι στις αρχικές της θέσης βέβαια, ότι το νέο σχολείο της ΕΠΑ, ενώπιση της νέων εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων, όπως πρέπει να γίνουν, φυσικά δεν μπορεί να έχει, δεν μπορούσε να έχει άμεση νόημα, προγράμματα που έχει κάθε σχολείο, κάθε τοπική κοινωνία. Της βάλαμε τα ζητήματα της ελληνότητας, της κοινότητας των οδών, για το γενετικό και τα πάντα. Και επίσης το θέμα της προτίμησης τοπικής κοινωνίας και των γονιών, γιατί αυτό είναι το μήνυμα που έχουμε από την τοπική κοινωνία. Πέραν του ότι το σχολείο είναι το απαραίτητο έτσι ένα κύτταρο ζωής για κάθε κοινότητα και κάθε πολιτικό μέσο, ότι είναι ένα πολύ μεγάλο ο κίνδυνος και μεγάλη πιθανότητα, και η ιδιωσιακότητα, πιθανότητα, ότι τα παιδιά θα μετακινηθούν σε ένα υποτέλεσμα στην Άουσα, όπου παρέχοντα έρθει και πολύ περισσότερες ευκαιρίες με συλλόγους, πολιτεστήρια κτλ. Έτσι να αποκρατάει το σχέδιο της πέρα και στη συνέχεια περάσαμε στο θέμα της Μαρίνας, όπου και εκεί βεβαίως, πέρα από τα γνωστά έτσι που αναπτύσσαμε, το τι σημαίνει επίσης και για τη Μαρίνα, ένα σχολείο που έγινε πριν από 30 χρόνια κλπ. Ότι θα μαζευτούν αρκετοί οι μαθητές στον χώρο υποδοχής κατά την πρότασή τους στην Επισκοπή. Η οποία Επισκοπή έχει σήμερα περίπου 20 καρδιακά τμήματα. Μαζί με τα 15-16 της Μαρίνας θα γίνει ένας μεγάλος αριθμός σε κάθε τάξη. Της είπαμε ότι θα πρέπει να έρθουν εδώ, να στείλουν προσώπους έτσι τελικά δήλωση από ένα κλιμάκι του Βόρεια Ελλάδα, του Θεσσαλονίκη, να δει, να ελέγξει τους πόρους του γυμνασίου της Επισκοπής, αν επαρκούν και τι είναι βάση αυτό σε στοιχεία δεν έχουν τους πόρους αυτούς. Καταθέσαμε όλοι λοιπόν τις απόψεις στα δικαιώματά μας. Το θέμα είναι βεβαίως κρίσιμο. Από εκεί πέρα νομίζω ότι σε αυτή τη φάση πετύχαμε ένα μορατόριο. Τουλάχιστον πιστεύω ότι ένα προβληματισμό τους βάλαμε. Και επίσης στείλαμε το μήνυμα ότι δεν θα μείνει έτσι η υπόθεση αυτή. Οι κοινωνίες τοπικές είναι ανάστητες και δεν πρόκειται να δεχτούν μια τέτοια απόφαση. Επίσης, εντός των ημερών περιμένουμε επίσης, όπως θεσμέθηκαν και οι βουλευτές, για την άλλη συνεργασία της παραδεξιακής Επιτροπής για το θέμα του νοσοκομείου. Περιμένουμε εντός των ημερών, γιατί από τις 1η Απριλίου ξεκινάει ο διάλογος, η διαβούλευση. Οπότε περιμένουμε να μας καλέσουν ή ο κ. Λοβέρδος ή ο κ. Τιμοσίδης. Είναι νέοι μελετητές και κάνουν πολλές τέτοιες προσπάθειες και αυτοί. Να ενημερώσω το σώμα ότι από το Δήμο ξεκίνησε η εφαρμογή του προγράμματος διάρκεια. Όπως προβλέπει ο νόμος από τις 15 Μαρτίου, όλες οι αποφάσεις αναρτώνται στο διαδίκτυο και στην επίσημη και στο σελίδα του Δήμου μας. Επίσης, θέλω να φέρω στο σώμα ότι ξεκινάμε μια πρωτοβουλία εδώ περιφερειακής διαδημοτικής συνεργασίας σε σχέση με την ανάλυση, αν θέλετε, και δηλαδή τον συγχρονισμό για τον αρχαιολογικό πλούτο που έχει η περιοχή μας. Και όχι μόνο της περιοχής του Δήμου του Άρτους, αλλά η Μαθία διαθέτει και τη Βεργίνα, όπως είναι γνωστό, έτσι η Μαθία έχει τεράστιο αρχαιολογικό απόθεμα. Έχω στείλει μια καταρχήν επιστολή προς τους συναδέλφους, την κυρία Σουτζόγου της Βέρειας, τον κ.
κύριο Παπαθανασίου, δήμαρχο Δύο Ολύμπου και τον δήμαρχο κύριο Στάνκο, δήμαρχο Πέλλας. Θα ετοιμάσω το επόμενο διάστημα ένα υπόμνημα, έτσι με τα ιστορικά και γεωγραφικά στοιχεία όλης της περιοχής. Και από εκεί και πέρα θα πρέπει να έχουμε φυσικά έτσι και την συνεργασία της πιο κρασίτα εφορίας βασικών αρχαιοτήτων, αλλά και τα αυτές που είναι στην πιερία, δεν θυμώνουν τα στοιχεία τους. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να αναπτύξουμε αυτή τη δικτύωση, την συνεργασία, γιατί οι χρηματοδοτήσεις όσο πάει χρόνο χρόνο λιγοστεύουν και μόνος οπωσδήποτε διαφορετικά διεκδικείς πράγματα και αλλιώς διαφορετικά όταν τα διεκδικείς μαζί με άλλους συνεργαζόμενους. Αυτά ήθελα κύριε Πρόεδρε. Έχουμε και τον απολογισμό της αποκρίας που θα γίνει την Τετάρτη μετάδυρη, 30 του μηνός, στις 7 η ώρα το βράδυ. Είναι στην Εστία Μουσό, όποιος συνάδελφος επιθυμεί. Θα γίνει απολογισμός και των μεταφραγμένων και των οικονομικών και βεβαίως θα γίνει και μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων που προχωρήσαμε καλά, που ενδεχομένως είχαμε και παρατήρησεις και δεδομένες για να προχωρήσουμε την καταγραφή των τάσεων για την επόμενη χρονιά. Ευρύτερα για τον κρίμα μας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα περάσουμε αντί να προλάβουμε αυτό που τέλος πάντων αποφασίστηκε και το χείλη της κυβέρνησης. Πριν από δύο και πλέον μήνες συζητήσαμε μια διαπαταξική επιτροπή με υπεύθυνο εσάς να κλειστεί ένα ραντεβού να δει τον κύριο Υπουργό Παιδείας ή την διαβίου μάθησης τέλος πάντων με την καινούργια ονομασία. Σήμερα λοιπόν τρέχουμε να ανατρέψουμε μια ήδη λυμένη απόφαση πιστεύω και όπως ανέφερα τότε πριν δύο μήνες αντί να στέλνουμε επιστολές ή γράμματα στο Θεό, θα πρέπει να προλαβαίνουμε. Δεν προλάβαμε κύριε Δήμαρχε και είναι γιατί δύο μήνες δεν μπορέσαμε να κλείσουμε ένα ραντεβού και το κλείσαμε μία νυχτή μετά την απόφαση. Και βεβαίως αδιανόητο να μην ρωτήθηκε ο Δήμος για το αν είναι η Μαρίνα, η Επισκοπή ή οποιοδήποτε άλλο που θα κλείσει. Εγώ πιστεύω ότι υπήρξε μία μήνυ διαβούλευση έστω και τη φωνή. Ένα είναι αυτό. Από τον τύπο βεβαίως διάβασα ότι πωλείται το εργοστάσιο κόκκινο και μάλιστα σε έκταση 23 στρεμμάτων. Η ερώτηση είναι αν έχετε υπόψη σας και δεν αποτελεί μορφή το ότι ίσως έχει μια συνολική στην κυρία Βαδάρισου, αλλά αν έχετε υπόψη σας ότι τα 10 περίπου στρέμματα, 9,5 στρέμματα δεν υποδομούμε, άρα δεν κάνει κανένα δικαίωμα να πει στο 23. Ας το πει η υπηρεσία. Και ένα τρίτο, στο πρώτο συμβούλιο το διοικητικό της ΔΕΙΑΝ έμαθα ότι οι επισφάλειες φτάσανε περίπου, αν θυμάμαι καλά, 530-540.000. Ήδη από τη απόφαση της κυβέρνησης βγαίνει σε ΦΕΚ ότι τα χρέη προς τους Δήμους και της ΔΕΙΑΝ θα μπορούν να εισπραχθούν πλέον γιατί ο πολίτης δεν θα μπορεί να πάρει φορολογική ή ασφαλιστική ακόμη ενημερωτική. Μια επιβεβαίωση, κύριε Δήμαρχε, διάρρηκτο στο μυαλό σας ή αν υπάρχει κάποιος υπηρεσιακός εδώ, θα ήθελα να ξανακούσω ποια είναι η σάτρα για η Ιερόπολη και αυτή για το 2011. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Σπαντίδης. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε, συζητώντας για το θέμα των σχολικών μονάδων και τη συρρήκνωσή τους, θα ήθελα να ρωτήσω ποια είναι η επίσημη θέση του τοπικού βουλευτή του κ. Τόνκα, εάν αληθεύει ότι είναι αναφαντών η θέση της ενέργειας, και αν ισχύει αυτό το πράγμα από ό,τι έχω πληροφορηθεί. Κύριε συνάδελφε, συγγνώμη, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος εδώ, συγγνώμη, σαν διακόπτω, ο οποίος να νομιμοποιείται να απαντήσει για τον λογαριασμό του κ. Τόνκα. Σε κάποιε περιπτώσει, σε κάθε περίπτωση, θυμάμαι σε προηγούμενο δημοτικά συμβούλια, είχατε όλο το θάρρος να νομιμοποιείτε απόψεις από των βουλευτών και να μιλάτε για απόντες βουλευτές και είχατε τότε δεν σας είχα δει να είχετε την ιδιαίτερη θέση για να το απορρίψετε αυτό το πράγμα. Θυμάμαι μάλιστα ότι ξόβαλες να είχαν πάρει πάρα πολλά θέση σε εκείνη τη συγκεκριμένη συνάντηση. Ολοκληρώστε, να θυμόμαστε κάποια πράγματα. Εμένα δεν ενδιαφέρει την άποψη του συγκεκριμένου.
Εμένα με καταλαβαίνει η θέση που δίνει πια είναι σε σχέση με τη συγκεκριμένη άποψη. Αυτό είναι πράγμα. Κύριος Παπαγιάννου. Σύντομος κύριος. Θα πρέπει να αναφερθώ για άλλα πράγματα, αλλά θα αναφερθώ για τη θέση πάλι στην Ελληνόπολη. Τα πολύ σοβαρά επεισόδια μεταξύ των Ελληνοπολιτών. Αυτοί κάνουν δρόμο, δεν ξέρω τι είναι. Εγώ αυτό που θα σας πω είναι ότι πριν λίγο καιρό σύζυγός μου έγινε περίπου χασίνε 45 χιλιάδες. Ήρθα και το πήραν όλοι. Αναφερθήκαμε στην υπηρεσία που πρέπει στην ασφάλεια κτλ. Και έρχεται προχθές κάποιος κύριος και λέει 12 και 10 το μεσημέρι. Αφού τελείωσε η εκκλησία. Γιατί του πρέπει το να πέντε την εκκλησία. Και λέει, δώσ' μου αυτό, δώσ' μου εκείνο, δώσ' μου το άλλο. Και επειδή κατάλαβε η σύζυγός μου και λέει, κάποιον κύριο που ήρθε χωριανό μας να πάρει ένα πακέτο τσιγάρα και το κρατάει το χέρι και του λέει μη. Του λέει ο κύριος αυτός, δεν ψώνεις εσύ που φύγει. Φοβήθηκε μάλλον, τι να κάνει. Θέλω να φτάσω στο διαδήμαρχη του βραδέ, στο γητάφι. Κάτι πρέπει να κάνουμε. Δεν φταίει κανένας μας, αλλά φταίει όλοι μας. Αυτό το πράγμα, έτσι, δεν θα μου παίρνουν εμένα από εδώ και έρχεται να μου δίνουν τα ρέστα. Αυτό κάνει κάποιον έλεγχο, θα πρέπει να το δούμε. Έχει καταλήξει μια αμαρτία. Και Θεός εντάξει, μην φτάσουμε. Αν δεν μιλάμε για τα σχολεία που ενδιαφέρουν και κάποια άλλα θέματα που ενδιαφέρουν όλους, να καθόμαστε όλοι να συζητάμε αυτό. Κατανοητό. Εγώ ήθελα να προτείνω σε σχέση αυτή την εποχή που τρέχει κάποιο πρόγραμμα σε σχέση με αντικατάσταση και των κουφωμάτων και ό,τι άλλο έχει σχέση με αυτό το πρόγραμμα, ως προς τα σχολιά και τα γυμνάσια, κύριε Δήμαρχε. Εάν μπορούμε, δεν ξέρω εάν έχει γίνει θέμα, θα το έχουμε θέμα. Και βέβαια και σε σχέση με τις αναδιώσιμες πηγές, πάνω στις στέγες των γυμνασίων ή των σχολιών, νομίζω ότι μπορεί. Θέλω λίγο να κάνω θέμα γιατί δεν κατάφερε να παρευρεθεί η φιλαρμονική στην παρέλαση της προφής Πέμπτου Μαρτίου. Δεν ξέρω τι μέλημα έγινε, έγινε κάποια μέλημα και ποιο είναι το μέλλον της. Θα μείνει, θα σταματήσει. Έχουν απαντηθεί και κρυμμένα και αρκετά χρήματα σε όργανα, σε στολές. Βασικά αυτό εντάξει, να μπορέσουν να συνεχίσει. Εμείς ο Δήμος ο Κομμανός δεν έχουμε φυσικά σε υποκαταγωγή, αλλά μπορούν τα παιδιά να μάθουν πέντε νότες εκεί πέρα και να κάνουμε και μια πρόταση για να μην φανεί μυστικά ότι δεν είναι ο Κομμανός να μείνει στο Κομμανό. Κάθε φορά θα κάνουν τα αρχή της Εθνική Γιορτή, εάν μείνει η στρατή φιλαρμονική, να πιάνει ένα-δύο χωριά γιατί σχεδόν τον κύριο Ροντανίδη πρόλαβε. Έφυγε από τα αρχικά της στο χωριό και όταν παρευρέθηκε στο Κομμανό, άρα μπορεί να καλύψει δύο χωριά. Κάθε φορά σωστή παιδί και σωστή ομπόη. Διενεργήθηκε η ένσταση, τώρα το θα χάσει και ο συνάδελφο, θα χάσει τον δεσμό. Διενεργήθηκε η ένσταση εκ μέρου του σωματείου των εργαζομένων, το οποίο απαριθμεί 8 σε σύνολο 22 εργαζομένων. Ενώ και στην συμφωνία συμμετείχαν 18. Πιστεύω, οι λόγοι βέβαια είναι εντελώς απάσιμοι, ότι πρέπει να εκλέγουν εκπρόσωπο οι εργαζόμενοι. Κύριε Παπαδόπουλε, σας παρακαλώ, αφήστε να ολοκληρώσει. Μόνο που λέτε πάρα πολλά διαδικαστικά πράγματα, κύριε συνάδελφε, τα οποία δεν ξέρω αν αφορούν το θέμα. Όλο το θέμα σας έχει τίτλο και το ξέρετε. Έχει τίτλο το θέμα σας. Σύντομα σας παρακαλώ. Αυτή η διαδικασία, η απόρριψη εκ μέρους των ίδιων από αυτούς που εκλέθηκαν την ίδια διαδικασία της προηγούμενης χρονίας να υποχάνουν έτσι αγκαιρότητες για την διαδικασία, δημιουργεί ερωτήματα για δημοκρατικές συμπεριφορές και πιστεύω ότι το Δημοτικό Συμβούλιο δεν πρέπει να ενθαρρύνει και εδώ είναι όλο το ζήτημα, όσα σας το έλεγα, δεν πρέπει να ενθαρρύνει και να υιοθετεί τέτοιες αντιδημοκρατικές συμπεριφορές. Θεωρώ ότι το Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να κάνει να αποδεχτεί. Από πού εκμένετε ότι ενθαρρύνει το Δημοτικό Συμβούλιο? Δεν πρέπει, είπα. Και να τελειώσω. Είδατε, έχετε κόψει 7 φορές. Μα συγγνώμη, δεν ενθαρρύνει. Δεν πρέπει να κάποια ενέργεια που ενθαρρύνει. Και συνεχώς το Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να κάνει να αποδεχτεί. Δεν έχετε υπομονή λίγο. 7 φορές διακόπηκα για να μιλήσω ένα λεπτό. Έλεος γάμικο. Λοιπόν, εντάξει. Λοιπόν, πόσο άλλο να έχει το νερό τώρα για να μιλήσει.
Πιστεύω δηλαδή ότι ή πρέπει το Δημοτικό Σύμβουλο να κάνει αποδεκτή την πρώτη την εκλογή, ή αλλιώς πρέπει να τεθεί θέμα συζήτησης στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ποιες από τις δύο εκλογές θα γίνουν αποδεκτές. Ίδια περιφερειακή συνεργασία που αφορά στους αρχαιολογικούς χώρους της ευρύτερης περιοχής και όχι μόνο της Σημαντίας. Θα ήθελα να πω και να αναφέρω στο σώμα, πιθανά κάποιοι να το γνωρίζουν, ότι 18 Απριλίου είναι η Παγκόσμια ημέρα του μνημείων και χώρων αυσιοθέατων. Θεωρώ και μάλιστα φέτος εστιάζεται στο θέμα του νερού. Θεωρώ ότι η πολλά από τα δικά μας μνημεία και κυρίως ο αρχαιολογικός χώρος του Αγίου Αριστοτέλους έχει άμεση σχέση με το νερό, με το βρίσκεται. Πιστεύω λοιπόν ότι θα έπρεπε να αναλάβουμε κάποιες πρωτοβουλίες εκείνη την ημέρα ή την ελληνική εβδομάδα κτλ. Έτσι ώστε τουλάχιστον να είναι ανοιχτή η αρχαιολογική μας χώρη και επισκέψιμη και να δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση σε αυτό. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε και κύριοι συνάδελφοι, έχω την εντύπωση ότι όποια αιτίαση έχει οποιοδήποτε δημοτικό σύμβουλο ως προς τον τρόπο που διοικείται ο Δήμος, πρέπει να εκφέρεται εδώ μέσα στο κυρίαρχο σώμα. Γιατί το λέω αυτό. Στις 3 Μαρτίου, ο συνάδελφος της αντιπολίτευσης, κύριος Κυριασίδης, απέστειλε προς τον κύριο Δήμαρχο και προς τους 5 αντιδημάρχους μία επιστολή η οποία πραγματεύεται για το πώς διοικείται ο Δήμος, ο πρώην Δήμος Ειρηνούπολης, η Δημοτική Ενότητα και η Ειρηνούπολης. Αυτή η επιστολή στάθηκε στον κύριο Δήμαρχο και σε όλους τους αντιδημάρχους. Δεν πρέπει να πάρει συμβόλο. Λοιπόν, για αυτόν τον λόγο κύριε Κρεσίδη, αν θεωρείτε ότι υπάρχει θέμα προσωπικό, θα αφήσει τον συνάδελφο να ολοκληρώσει. Λοιπόν, σας παρακαλώ. Επειδή, κύριε Πρόεδρε, θεωρώ ότι θύμωμαι και επειδή θεωρώ ότι πρέπει να δοθούν κάποιες απαντήσεις, παρακαλώ είτε με δική σας πρωτοβουλία, είτε αν θέλει ο ίδιος ο κύριος Κρεσίδης, ή αν θέλει ο ίδιος να αναγνώσω, να μου επιτρέψει να αναγνώσω εγώ αυτή την επιστολή, να ακούσει όλο το σώμα του περιεχόμενό τη και στη συνέχεια να δώσω τις απαντήσεις που έχω να δώσω. Ένα θέμα είναι αυτό και το άλλο θέμα φαντάζομαι θα δηλαδή, τη πρώην έλλειψη διάταξης, ένα ψήφισμα συμπαράθεση πρέπει να δοθούν. Ευχαριστώ. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία. Με συγχωρείτε. Κύριε Βασιλείου, για να τεθεί θέμα συζήτησης και ανάγνωσης της επιστολής, η οποία σημειώνω, όπως είπατε και εσείς, απευθύνθηκε στον Δήμαρχο και στους αντιδημάρχους και όχι προς το Σώμα. Δεν απευθύνεται προς το Σώμα. Μπορείτε να τοποθετηθείτε, να πείτε την άποψή σας της επιστολής και αν κρίνει ο κύριος Περιοδησίου ότι πρέπει να απαντήσει, ολοκληρώνει τη διαδικασία. Κύριε Πρόεδρε, δεν πρέπει το Σώμα να πληροφορηθεί το περιεχόμενο αυτής της επιστολής. Σε ερωτήσεις είμαστε, κύριε Πρόεδρε. Με συγχωρείτε πολύ, δεν είμαστε μόνο σε ερωτήσεις. Δεν είμαστε μόνο σε ερωτήσεις. Δεν είμαστε απάνω. Δεν πρέπει το Σώμα να πληροφορηθεί το περιεχόμενο αυτής της επιστολής, το οποίο δημοσιεύτηκε και εσύ την διαδοτική. Εγώ κάνω μια ερώτηση. Μια εύλογη ερώτηση. Δεν πρέπει να πληροφορηθεί το περιεχόμενο αυτής της επιστολής, να απαντήσω. Σε τι να απαντήσω. Σε αυτά που δεν γνωρίζουν ενδεχόμενα και ξάνεπτοι. Κοιτάξτε, εάν τεθεί έτσι το θέμα, θα πρέπει να ψηφίσουμε εάν το θέμα θεωρείται επίγον για να συζητηθεί ω θέμα στην εξέλιξη διάταξη. Δεν υπάρχει άλλη διαδικασία. Δεν είναι ζήτημα επίγον. Δεν υπάρχει άλλη διαδικασία. Δεν είναι ζήτημα επίγον, είναι ζήτημα σπήλωση τη προσωπικότητα ενό ατόμου. Ωραία. Και όχι ενό δημοτικού συμβουλίου. Εάν για εσά υπάρχουν προσωπικά στοιχεία τα οποία σα στείλουν. Έχω το δικαίωμα. Έχω το δικαίωμα γιατί στείλουμε προσωπικά. Τότε ολοκληρώστε για αυτά που σα στείλουν. Ολοκληρώστε λοιπόν. Πρέπει να μας δώσει λοιπόν η επιστολή αυτή εδώ. Λοιπόν, στις 3 Μαρτίου του Σόλεπτο, επί της επιστολής, σας παρακαλώ. Εγώ σας ακούμε τη σκεφτή. Σας παρακαλώ. Εγώ σας ακούμε. Μην παίρνετε τον λόγο. Μην παίρνετε τον λόγο. Η επιστολή είναι παρακαλώ. Έχουν δικητήσμα. Παρακαλώ, κύριος Πρόεδρος. Γιατί πώς, τη γνώμη σας ελεύθερα. Όχι, όχι, δεν έχετε τον λόγο. Δεν έχετε τον λόγο. Κύριε Βασιλείου, ναι. Η επιστολή είναι γνωστή σε εσάς και στο ευρύτερο κοινό για όσους τη διάβασαν. Δεν είναι ακριβώς γνωστή. Δεν είναι ακριβώς γνωστή. Δεν είναι ακριβώς οι εκφράσεις που χρησιμοποιούνται, κύριε Πρόεδρε.
Γι' αυτό επιμένω και λέω ότι πρέπει να αναγνωριστεί αυτή η πιστολία εδώ. Κύριε Πρόεδρε, αν μου επιτρέπετε, επειδή αφορά τον θύματο και του πέντε δημάρχου, ουσιαστικά την διοίκηση, εγώ νομίζω ότι πρέπει να αναγνωστεί και να συζητηθεί αυτή αυτό το θέμα. Αφορά δηλαδή έτσι και προσωπικότητε, αφορά τη διοίκηση και να τεθεί θέμα προ. Κύριε Δήμαρχε, εάν τεθεί θέμα πρώην ρίξης διάταξης είναι κάτι διαφορετικό. Ο κύριος Βασιλείου μπορούσε εδώ και τώρα να αναγνώσει την επιστολή όπως την εννοεί και να δείξει τα σημεία που τότε να αναφέρουν. Να στο δείσουμε, να πάψουμε, να καθαρίσουμε και θέλω να εκφράσω έτσι πραγματικά ένα μεγάλο ευχαριστώ προς τα τοπικά συμβούλια που με αυταπάρνηση, με εθελοντική προσφορά και κάποιοι από τους δημοτικούς συμβούλους αλλά και τα τοπικά συμβούλια συνεισφέρουν. Βρε καθαρίζουν, βρε πλένουν τους δρόμους, βρε στολίζουν ό,τι μπορούμε. Είμαστε στον πόδο με το κακό στάδιο και θα ήθελα πραγματικά την ανοχή όλων σας. Είναι πολύ εύκολο κριτικά, έτσι, αλλά ακόμη είναι πολύ τα πράγματα ας πούμε σε ένα μεταβατικό επίπεδο. Λοιπόν, γιατί και έφερα στην ΕΜΑΠ, το ξέρουμε το θέμα, μας το έχει βάλει ο κ. Αλματζής, με την πρώτη ευκαιρία, μια καλύτερα, έτσι, με μια απευθείας, οι δικές μας υπηρεσίες θα το κάνουμε, πώς θα πρέπει να το κάνουμε, έτσι, για να περάσουν οι ερώτες μας για να το κάνουμε. Λοιπόν, θεωρώ ότι η επιστολή αυτή, όχι μόνο δεν ανταποκρίνει την πραγματικότητα, αλλά και διαπνέεται από ένα απρόσμενο, θα έλεγα, πάθος. Και εξηγούμε. Αναφέρεται σε δύο περιπτώσεις όπου πράγματι τα γεγονότα, τα πραγματικά περιστατικά, είναι αληθινά. Πράγματι έδωσε εντολή να κατέβει ένας διακόπτης. Πράγματι έδωσε εντολή να κοπεί μία παράνομη σύνδεση. Πώς φτάσαμε όμως εδώ. Εδώ είναι το ζητούμενο. Γιατί έχω την εντύπωση μπορεί να γίνει καμία ένας δήμος, διευρυμένος δήμος Νάουσας, αλλά υπάρχει, εδώ υπάρχει μια συνέχεια. Ήταν στην προηγούμενη κεφαλής της παράταξής σας, μας έκανε ούτε λίγο ούτε πολύ, μας έκανε πρόταση την οποία τελικά απέστειλε να παρανομήσουμε λοιπόν, και να επιτρέψουμε γυναίκα να προχωρήσει παραπέρα. Να μας κρίνετε και μάλιστα να μας κρίνετε αυστηρά. Λοιπόν, δεν έχετε δικαίωμα να προσβάλλετε και να βάζετε πράγματα στο στόμα σας τα οποία δεν ανταποκρίνονται στην αλήθεια. Ευχαριστούμε πολύ. Το μένος από πού προκύπτει. Το μένος. Γιατί το θα μιλήσει. Λοιπόν, όταν έρθει η ώρα σας. Από πού προκύπτει το μένος. Πώς ήμουν εγώ, πώς ήμουν εγώ υποχρεωμένος, πώς είμαι υποχρεωμένος από τη στιγμή που υπάρχει μια συνεχόμενη κατάσταση, λοιπόν, να κλείσω τα αυτιά μου ή να κλείσω τα μάτια μου και να μην δω τι πραγματικά γίνεται. Εμείς έχουμε ένα σάρωρο και τον πρόεδρο, έχουμε ένα σάρωρο, έτσι, και έχουμε δύσκολο, έτσι. Πού είμαι, κύριε Καλυσίδη. Κύριε Πρόεδρε, κοιτάξτε, καταρχάς, λυπάμαι πολύ, γιατί ήταν σε ένα δημοτικό συμβούλιο, ο αντιδήμαρχος της διοίκησης απειλεί έμεσα με το άρθρο 186 του κοινωνικού πρόεδρου κτλ. Λοιπόν, εγώ λέω έτσι πολύ απλά με το ύφος της επιστολής ότι δεν θα μετατρέψουν την κοινωνία σε δικαστήρια, έτσι, ούτε θα έχουμε κάτι να εισαγγείλει της κοινωνικής. Εγώ είπα κάτι πολύ απλό. Κάνοντας χρήση το νόμιμο δικαίωμα που μου δίνει η θέση μου σαν δημοτικού συμβούλου της αντιπολίτευσης, να κρίνω το ύφος της εξουσίας. Όπως είδατε λοιπόν, ήμουνα τόσο έτσι διακριτικός και σαφής, νομίζω ότι δεν έχω δείξει την προσωπικότητα κανενός, διότι εάν την έφυγα, να ξέρετε ότι είμαι σε θέση να ζητήσω και συγγνώμη, δεν το έχω κάνει αυτό το πράγμα. Αναφέρθηκα από την επιστολή, κράτησα δύο πραγματάκια. Για τα όρια της άσκησης της εξουσίας και για τη δεύτερη περίπτωση, λέω όπως σωστά. Ο τοπικός αντιδήμαρχος έχει καλέσει το νομικό έρευνα. Δεν λέω ότι έκανε λάθος. Για άλλα πράγματα μιλάω. Δεν είναι η κανονική επιστολή. Λοιπόν, εγώ λοιπόν πάντα μιλάω πολιτικά απέναντι στις πολιτικές δράσεις. Δεν μιλάω προσωπικά. Και όποιος στείλεται, πήγε τα δικαστήρια, να πάμε να δούμε ποιος έχει δίκιο. Τώρα, όσον αφορά την πρώτη περίπτωση των αξιτήριων. Αναφέρθηκε ο αντιδήμαρχος σε διατάξεις, σε νόμους κτλ. Εγώ θα πω ένα πολύ απλό πράγμα. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας άνθρωπος, ο οποίος
με απόφαση του προηγούμενου Δημοτικού Συμβουλίου, και εδώ θέλω να πω ότι η διοίκηση είναι συνέχεια, πήρε και νίκα σε ένα αναψυκτήριο. Αυτός ο άνθρωπος νομιμοποιείται μέχρι σήμερα, διότι ο κ. Αντρίβαλος ξέχασε κάτι. Του παίρνετε τα δημοτικά τέλη μέσω του τιμολογίου της ΔΕΗ. Τα δημοτικά τέλη του τα παίρνετε. Από τη στιγμή που του παίρνετε τα δημοτικά τέλη, τον νομιμοποιείτε. Εάν θέλατε να εισπράξετε τα λίγα όπως αναφερθήκατε, διότι δεν είναι αυτό το πρόβλημα, και δεν ξέρετε κάτι. Άρα θα καλύψουμε να ψάξουμε τι προστάτε στον ενιαίο Δήμο Κλειών. Από τα μισθώματα θα πρέπει του μισθού να του κλείσουμε. Αλλά δεν έχουμε κλείσει κανένα λόγο. Εάν θέλετε να του πάρετε τα λίγα, αυτό είναι άλλο θέμα. Εκεί λοιπόν τον καλείτε, γι' αυτό λέω το μέρος. Δεν τον καλέσατε στο γραφείο σας να του πείτε, προτιμήσατε τη λύση του εξώδικου. Δηλαδή η συνομιλία σας με τους πολίτες είναι το εξώδικο. Μα είναι δυνατόν δύο μήνες μετά την άσκηση του καθηγόντος σας η επικοινωνία σας με τους πολίτες να είναι το εξώδικο και μετά τρεις μήνες να απειλείτε για δικαστήρια συνάδελφός σας δημοτικό σύμβουλο επειδή κάτι γνώμη σας σας έδειξε. Από ό,τι αντιλαμβάνονται λοιπόν όλοι εδώ μέσα οι συνάδελφοι και οι κύριοι δημοσιογράφοι, έχετε κάποιο πρόβλημα. Να σας πω ποιο είναι το πρόβλημά σας. Το πρόβλημά σας είναι πρόβλημα επικοινωνίας. Διότι θα μπορούσατε όλα αυτά να τα λύσετε όμως πολύ ωραία. Συγγνώμη λίγο, να πω κι εγώ αυτό που σκέφτομαι. Λοιπόν, σε παρακαλώ. Θα μπορούσατε να τα λύσετε όλα όμορφα και ωραία, καλώντας τους ανθρώπους αυτούς να συζητήσετε και νομίζω ότι δεν θα υπήρξε κανένα πρόβλημα. Εγώ θα είμαι ο πρώτος που αν το θέσετε θέμα και νομίζετε ότι θα πρέπει να εκδιωθεί από το Δημοτικό Αναψυκτήριο επειδή προστάει, να το φέρουμε θέμα και να το ψηφίσουμε. Εγώ δεν είπα ότι δεν πρέπει να πληρώσει. Εγώ είπα ότι εάν δεν το δώσετε τη δυνατότητα να δουλέψει, να πληρώσει τους φόρους του, να πληρώσει εσάς, να πληρώσει τον Δήμο, να πληρώσει τους εργαζόμενους, πώς αυτός ο άνθρωπος θα σταθεί στα πόδια του. Παρακαλώ πολύ. Μην κάνετε διάλογο μεταξύ σας. Κύριε Φωτούλη, θα σας παρακαλέσω έτσι. Ούτε έχετε φυγή, ούτε σας παρακαλώ. Περνάμε στο επόμενο θέμα. Ας είναι λίγο το ψήφισμα από τα πρώτα. Να το βλέπουμε και διάλογο. Κύριε Βασιλείου, σας παρακαλώ πολύ. Να το δούμε κύριε Παπά, έτσι πώς το βλέπετε. Είναι οπτικός τύπος κύριε Παπά, θέλω και να το βλέπω το ψήφισμα. Συγγνώμη, έχουμε ολοκληρώσει για δεκαετίες της ψηφοφορίας. Βλέπουμε. Πάνε σύμφωνα με την αποδοχή σαν ΣΑΤΑ
όπως έχουμε έρθει και σε εγκύκλιοι από το Υπουργείο Εσωτερικών, δεν μπορούμε να παραδούμε αυτά τα ποσά και βέβαια ότι και αυτές τις πόρους έχουμε από ίδια έσοδα. Έτσι λοιπόν το τεχνικό πρόγραμμα διαμορφώνεται με πολύ λίγα χρήματα, περισσότερα θα πει η κυρία Καλυτά. Εμείς περάσαμε και από την Εκτελεστική Επιτροπή, φυσικά όπως υπάρχει υποχρέωση για την 4 απόφαση της 3 Μαρτίου από την Εκτελεστική Επιτροπή, όπως επίσης πέρασε και από την Επιτροπή Διαβούλευσης, όπως ορίζει το άρθρο 76 του 3852 του νόμου για τον Καλλικράτη. Κάνουμε λοιπόν σε αυτή την μεταβατική φάση την προσαρμογή των τριών δήμων σε ένα, των τριών δημοτικών μετρών σε ένα. Υπάρχει μια ενοποίηση, αν θέλετε, έτσι, των παλιών έργων, των συνεχιζόμενων έργων. Γι' αυτό όλο αυτό το διάστημα οι διακομικές υπηρεσίες αλλά και οι διοικητικές οικονομικές υπηρεσίες, το επόμενο διάστημα φυσικά θα φέρουν τον προϋπολογισμό, προαπαιτούμενο το οποίο είναι η ψήφιση του Εθνικού Προγράμματος του Δημοτικού Συμβουλίου. Σίγουρα θα μπορούσαμε να αναφέρουμε μια σειρά πλειάδα έργων όπως το επιχειρησιακό σχέδιο που έχουμε ψηφίσει στον παλιό Δήμο της Νάρουσας και το οποίο βέβαια μέχρι τον Σεπτέμβρη, κύριε Ραμίδη, μέχρι τον Σεπτέμβρη θα το επικαιροποιήσουμε φυσικά στα πλαίσια του νέου διαδεδομένου Δήμου μας. Και φυσικά οι διεκδικήσεις παραμένουν. Θα πάμε στο επόμενο διάστημα στην ψήφιση των καινούριων συνδικαλιστικών οργάνων όπως είναι η ΠΕΔ, Περιφερειακή Ένωση Δήμων της Επικεφαλής Μακεδονίας, αλλά και στην ΚΕΡΤΗ, ΚΕΡΤ, προβλέπεται και την Εθνική Ένωση Δήμων. Θα συνεχίσουμε στον αγώνα μας για διεκδίκηση των προβλήματων που πραγματικά έχει ανάγκη περισσότερο από κάθε φορά η αυτοδιοίκηση, στην οποία πρωτοβάθμια έχουν εκπαιδευτεί πάρα πολλέ αρμοδιότητε με πολύ προηγμένου πόρου. Αυτά ήθελα να πω ως αρχικές παρατηρήσεις. Η κυρία Καλυτά. Έχει η κυρία Καλυτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μετά από την εισαγωγή του έκανε αναλυτικά ο Δήμαρχος, νομίζω ότι μπορούμε να περάσουμε καθαρά στον τρόπο που καταστήθηκε φέτος το τεχνικό πρόγραμμα. Θέλω ότι είναι καθαρά τεχνοκρατικό. Σε αυτό το τρόπο ότι ο Δήμαρχος το είπε με κύριο Κουντούλη, είναι μνημονιακό. Αναγκαστικά λοιπόν θα πρέπει να πάρουμε τα στοιχεία που έχουμε να προχωρήσουμε για την κατάρτιση του τεχνικού προγράμματος, δηλαδή σε αιτήσιο πρόγραμμα έργων του 2011. Το αιτήσιο πρόγραμμα έργων λοιπόν του 2011 καταρτίστηκε με βάση κατά βάση τη διατάξη του νόμου 352 του 10, δηλαδή του νέου νόμου ενδεχομένου σε περιοχή τη αυτοδιοίκηση και τη αποκεντρωμένη διοίκηση, το πρόγραμμα Καλλικράτη. Τα στοιχεία που προέκυψαν από την απογραφή των τριών πρώην Δήμων Νάουσας, Αρτεμίων και Ιωπολής, τα στοιχεία της οικονομικής υπηρεσίας μετά από την απογραφή, την υπαρισμόμενη 39.2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τον καθόλου. Πέρυσι λοιπόν ο Δήμος έχουν εδώ τον προϋπολογισμό των έργων από την προϋπολογιστική κάρτα το 2010. Για το Δήμο Νάουσας η προϋπολογιστική σας άρθρα το 2010 ήταν 1.245.828 ευρώ. Η ίσα άντρα, αυτή που πήραμε δηλαδή, ήταν 721.265 ευρώ, υπήρξε δηλαδή μείωση περίπου 42%. Αντίστοιχα, στο Δήμο Αρτεμίων, η προϋπολογιστή ίσα άντρα για έργα του 2010 ήταν 400.000 ευρώ, η ίσα 232.250 και εδώ λοιπόν μείωση 42%. Για το Δήμο Ειρηνούπολης, η προϋπολογιστή στα 240.000, η ηθίσα 175.858, εδώ είχαμε λιγότερη μείωση 27,50%. Επομένως, από ό,τι αντιλαμβάνεστε, ενώ είχαμε προϋπολογίσει πέρυσι σε όλους τους Δήμους έργα τα οποία θα εκτελούνταν και πάρα πολλά από αυτά ήδη σε μεγάλο ποσοστό έχουν εκτελεστεί, και όχι πέρα μόνο από τις άρτες, εδώ μιλάμε συγκεκριμένα για τις άρτες. Δυστυχώς, στα χρήματα που ελήφθησαν στους αντίστοιχους τρεις Δήμους από ό,τι βλέπετε, είναι πάρα πολύ μειωμένα. Με βάση λοιπόν τις διατάξεις και του Καλλικράτη και της Δικτύου Σκόπολου, της
πρόγραμμα έργων να προϋπολογίσουμε την περσινή ληστεία στο Σάρκα. Δηλαδή τη μισή περσινή με άλλα λόγια. Στη συνέχεια και μετά την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τον καταβερισμό του 20% της δημοτικής και κοινωνικής κοινότητας ανάλογα με τον περιορισμό, εδώ διέρχεται την απόφαση που πήραμε στο Δημοτικό Συμβούλιο για το πώς καταμερίζονται το 20% της προϋπολογιστής της ΣΑΤΑ αναλογικά. Εδώ έχουμε την Δημοτική Ενότητα Νάουσας, αναφερόμαστε στη Δημοτική Κοινότητα Νάουσας, Αρκοκαρίου, Γιανακοκαρίου, Ροδοκορίου και Στενιμάχου. Συνολικά, το 20% της προϋπολογιστής της ΣΑΤΑ για τη Δημοτική Ενότητα Νάουσας, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αυτά, είναι 144.253. Για τη Δημοτική Ενότητα Ανθενία, το σύνολο είναι 70.280 ευρώ και βλέπετε αναλυτικά σε κάθε τοπική, δημοτική δηλαδή κοινότητα από παντού και εθνότητες, τα αντίστοιχα ποσά. Τώρα να συνεχίσω. Νομίζω ότι όλοι οι συνάδελφοι έχετε πάρει και αντίστοιχο. Εδώ, και το ξέρετε κιόλας αυτό, είμαστε στη Δημοτική Ενότητα Ειρηνούπολης και έχουμε τοπικές κοινότητες εδώ, Εγκυλοπορείο, Ζωοπορείο και Πολυκρατάρου, με σύνολο 20% και 5.171 ευρώ. Εκτός από τη ΣΑΤΑ, την οποία αναφέραμε αναλυτικά προηγουμένω, άλλα έσοδα που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, άλλους πόρους που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και με βάση αυτούς να προχωρήσουμε για να δούμε το σύνολο των χρημάτων που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για νέα έργα, είναι το άρθρο 13 του νόμου 2880 του 2001 που αφορά την επιχορήγηση σχολείων. Θα δείτε ότι είναι πάρα πολύ μειωμένο στον επόμενο πίνακα. Και βλέπω κάποια έργα τα οποία έχουν και σε κατασκευές και σε συντηρήσεις. Παράδειγμα, ο χιονισμός δεν είναι κατασκευή, δεν συμφέρει. Το έχετε και σε κατασκευή. Θέλω να πω ποια έργα από το 2010 έγιναν και γιατί τα ξαναβάζετε το 2011 και... Κύριε Καρδάκη, να ρωτήσω το εξής. Τα δημοκρατημένα έργα, αυτά δηλαδή που δημοκράτησαν οι προηγούμενοι δημάρχες, προφανώς από ό,τι βλέπω δεν συμπεριλαμβάνονται στο τωρινό τεχνικό πρόγραμμα. Θα τα δούμε στον προϋπολογισμό. Θα εμφανιστούν εκεί, μαζί με τα υπόλοιπα και τα λοιπά. Κύριε Σάκη, αφήσατε τον λόγο. Ναι, βέβαια. Να. Με κάλυψε αυτό ακριβώς που θα ρωτήσω κι εγώ. Απλά ήθελα λίγο εγώ στις συντηρήσεις. Κυρία Καρδά, ξεκινάει ένα-δύο. Μας κάνατε λοιπόν το τεχνικό πρόγραμμα, το πρώτο τεχνικό πρόγραμμα, 2011. Μπορώ να πω ότι αυτή η αρχή είναι μια πολύ κακή αρχή, γιατί φυσικά δεν βλέπουμε πρόγραμμα. Εδώ δεν υπάρχει τίποτα σε πρόγραμμα. Και ούτε καν είναι τεχνοκρατικό. Ποιο είναι τεχνοκρατικό? Είναι γραφειοκρατικό, τίποτε άλλο δεν είναι. Δεν υπάρχει τεχνικό, όχι τεχνοκρατικό πολύ μάλλον, ούτε τεχνικό. Είναι γραφειοκρατικό. Είναι μόνο εργασίες που γίνανε και πρέπει τώρα εμείς να τις πληρώσουμε. Είτε λέγεται συνεχιζόμενο, είτε λέγεται συνεχιζόμενο, ένα-ένα όλα τα έργα. Δεν περιλαμβάνουν τίποτα που να είναι πρόγραμμα. Αν έχει κάποια ελάχιστα μικρά, πολύ μικρά εργάκια, δηλαδή σε βαθμό που να είναι πάρα πολύ γελία ποσά για το κάθε χωριό. Προσπαθούμε δηλαδή με τα λόγια εδώ πέρα να μπερδευτούμε και να μην καταλαβαίνουμε την ουσία. Ανοίξαμε τα ονόματα και τις λέμε δημοτικά διαμερίσματα ή γεγονότητες ή δημότητες κτλ. Και τα χωριά μας βρίσκονται
πολύ πίσω. Το ίδιο βέβαια γίνεται και για το Δήμο. Μιλάμε τόση ώρα, συζητάμε τόση ώρα, αλλάζουμε ονόματα στα πράγματα. Και θέλουμε να φέρουμε εδώ πέρα ένα πρόγραμμα, το οποίο τι λέει. Πρόγραμμα οφειλών είναι αυτό. Κατάλογος οφειλών. Τι χρωστάμε, τι έχουμε συμβασιοποιήσει, τι έχουμε ήδη αποφασίσει και εντάξει και πραγματοποιήσει, ελάτε τώρα να πληρώσετε τον λογαριασμό. Να νοικοκυρευτείτε, δεν είπαμε να νοικοκυρευτείτε. Αλλά δεν είναι αυτός τρόπος να νοικοκυρευτείτε, να σταματήσουμε το Δήμο για να νοικοκυρευτείτε. Έπρεπε να έχετε φροντίσει να έχετε να νοικοκυρευτεί. Κάνουμε μια αρχή. Κάνουμε μια αρχή με την πληρωμή των οφειλών. Μόνο με αυτό το πράγμα. Δηλαδή τίποτα δεν πρέπει να γίνει σε αυτό το Δήμο. Καμία ανάγκη δεν υπάρχει. Καμία ιδέα δεν είχαμε για όλα αυτά τα πράγματα που μας περίμεναν. Εντάξαμε, κάναμε τα έργα και τώρα στέλνουμε το λογαριασμό εκ των υστέρων. Σε ένα καινούριο δημοτικό συμβούλιο, με καινούριους ανθρώπους. Σε μια επιτροπή διαβούλευσης που ήμουνα. Και οι οποίοι, οι άνθρωποι ήρθαν εδώ και τους ζητάνε τις παλιές οφειλές να τις ξεχρεώσουν. Μα είναι δυνατόν, τι θέλουμε την επιτροπή διαβούλευσης. Επιτροπή ανοχής στην αποπληρωμή των οφειλών, να την πούμε. Ακόμη και έργα, γιατί είναι μια δικαιολογία ότι δεν ήρθε η Σάντα, δεν ξέραμε τι θα έρθει, δεν μπορούσαμε να φανταστούμε τι θα έρθει. Έχει έργα εδώ πέρα μέσα, έχει το έργο 20. Α, ή μάλλον κάτσε να δω το καινούργιο, γιατί δεν βλέπω ότι θα έχει ονόματα. Το έργο των περιπτέρων. Είναι το 20. Είναι το 20 πάλι των περιπτέρων. Αυτό είναι σαν το 8. Και σαν το 8, αν δεν πληρώθηκε. Αυτό είναι σαν το